έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ΚΑΠΑ 14 της Εψανά, που κατάφερε η ομάδα του να νικήσει με 1-0 την αντίστοιχη μεικτή της ΕΨΥ Βιωτίας, όπου θα θέλαμε ένα σχόλιο για την πολύ μεγάλη και σημαντική νίκη και τι σημαίνει αυτό από εδώ και πέρα για τη συνέχεια. Καλησπέρα και από μένα. Ήταν πολύ δύσκολο το μάτς. Δεν μπήκαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Οι αντίπαλοι κερδίζανε όλες τις προσωπικές μονομαχίες. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο ανεβάσαμε την αποδοσή μας. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Στο τέλος βέβαια καταφέραμε 10 λεπτά πριν λήξει το μάτς και πετύχαμε τον νικητήριο γκολ. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Δείξαν πάθος, ενέργεια και πολύ, μα πάρα πολύ υπομονή. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για το επίπεδο που βρίσκονται οι μεικτές αυτή τη στιγμή και πόσο ευχαριστημένος είστε από τον ανταγωνισμό μεταξύ των παιδιών. Το επίπεδο στην Ανατολική Αττική έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Ο ανταγωνισμός των παιδιών είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα, εγώ όσον αφορά την ΚΑΠΑ 14, προσπαθώ να δώσω ευκαιρίες σε όσο γίνεται περισσότερα παιδιά και να είναι στην αποστολή και να είναι στην εντεκάδα και να αποκτήσουν εμπειρίες μεγαλώνοντας και για να τους βοηθήσει στην καριέρα τους.